Ενίσχυση των τολωνιακών ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών στη σκιά της καταγγελίας για ενδυνάμει τρύπα διακίνησης μαύρου χρήματος στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Έρευνα για τη σοβαρή καταγγελία περί πιθανής τρύπας διακίνησης μαύρου χρήματος σε σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας αρχίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Στην καταγγελία προέβη ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης, ο οποίος με επιστολή του προς τον Γενικό Ελεκτή τον ενημέρωνε για πληροφορίες που έφτασαν κοντά του για σοβαρά κενά τελωνιακού ελέγχου στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο χρησιμοποιείται για ιδιωτικές πτήσεις από άτομα με οικονομική επιφάνεια. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι το τμήμα Τελωνίων δεν είχε αρμόδιο λειτουργών ο οποίος να ελέγχει όλες τις πτήσεις που έρχονταν και έφευγαν από την Κύπρο. Αντίθετα, είτε γίνονταν συγκυριακοί ελέγχοι ή βασικά επήγαινε όταν ο ίδιος ο πελάτης δήλωνε εκ των προτέρων ότι είτε έχει μαζί του κάποιο ζώο είτε φέρνει ή παίρνει μαζί του ποσό μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ που είναι το επιτρεπόμενο ποσό. Η καταγγελία κινητοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών με τον Μάκη Κεραυνό να συγκαλεί σύσκεψη και να δίνει οδηγίες για ενίσχυση του έργου του Τμήματος Τελωνιών. Ενεργώντας στο πλαίσιο της εξουσίας μου, έδωσα οδηγίες όπως εξεταστούν και προωθηθούν άμεσα διαδικασίες για υιοθέτηση από μέρους του Τμήματος Τελωνιών του συστήματος βάρδιας σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από τη Δημοκρατία, καθώς και εντατικοποίηση της συχνότητας στην ίδια εφαρμοζόμενη εναλλαξιμότητα του προσωπικού στα εν λόγω σημεία. Περαιτέρω, όπως αναφέρει, γίνεται προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η αλληλοενημέρωση μεταξύ Τμήματος Τελωνίων και ΜΟΚΑΣ. Διερεύνηση για το θέμα άρχισε και η Ελεκτική Υπηρεσία. Το νέο χαρτοφυλάκιο για τη Μεσόγειο.